Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα webinar που παρουσιάζουν απόφοιτοι του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος αλλά και γονείς μαθητών του PIRS. Είμαι η Μαρία Λαϊνά, Διευθύντρια Ανάπτυξης και Αποφύτων του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος και μαζί με τη συνάδελφό μου, τη Χριστίνα Τιχάντζου, την οποία δεν τη βλέπετε πάλι για κάποιο λόγο, είναι εκεί που είναι το λογότερο. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα webinar. Είναι το 14ο σήμερα και το τελευταίο αυτής της περίοδου με θέμα τις αλλαγές και τη διαχείρισή τους μέσα από την προσωπική ιστορία του σημερινού μας καλεσμένου, του Γιώργου Γλινού, ο οποίος είναι ιδρυτής του Food Truck και σεφ και φυσικά γονέας μαθήτριας του PIRS. Για όσους μας έχουν παρακολουθήσει και από την αρχή, από τον Απρίλιο ή και άλλες φορές, αυτά που θα πω τώρα τα έχετε ακούσει. Επειδή όμως έχουμε αρκετούς κυρίως γονείς, αλλά και απόφοιτους που μας παρακολουθούν για πρώτη φορά, θα ήθελα να πω ότι ο στόχος αυτής της ψηφιακής επικοινωνίας είναι να δημιουργήσουμε μία αμφίδρομη πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ των αποφοίτων και μεταξύ τους και με το σχολείο τους και με τους γονείς μαθητών του PIRS και παράλληλα να δώσουμε και το βήμα στους απόφοιτους και στους γονείς να μιλήσουν είτε για το αντικείμενο της εργασίας τους, είτε για την επαγγελματική τους πορεία, είτε για κάποιο αντικείμενο το οποίο γνωρίζουν και με το οποίο ασχολούνται. Στην περίοδο αυτή του social distancing που όλοι περάσαμε και περνάμε σε κάποιο βαθμό ακόμη, η ψηφιακή αυτή επικοινωνία πραγματικά μας έδωσε την ευκαιρία να μην σταματήσουμε την επικοινωνία. Όπως είπα και πριν, με το σημερινό webinar κλείνουμε αυτό το κύκλο που ξεκίνησε στις 9 Απριλίου και θα επανέλθουμε το Σεπτέμβριο με καινούργια θέματα, με καινούργιους ομιλητές και ενδεχομένως και με διαφορετική μορφή. Αν θέλετε να δείτε και τα προηγούμενα 13 webinars, τα οποία έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής, μπορείτε να τα βρείτε στην πλατφόρμα των αποφύτων ACG Connect. Το link είναι acgconnect.org και όσοι είστε απόφοιτοι ή είστε γονείς και είστε και απόφοιτοι παράλληλα και δεν έχετε εγγραφεί, θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να εγγραφείτε για να μπορείτε να λαμβάνετε και όλα μας τα νέα, το newsletter που στέλνουμε κάθε 15 μέρες, τις προσκλήσεις, εκδηλώσεις μας, τα προγράμματα των αποφύτων και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε είτε για εσάς είτε σε συνεργασία με εσάς. Η πληροφορία, μάλλον τα recording, μπορείτε να τα βρείτε και στο site του DD και του PIRS στην ενότητα Alumni Webinars. Σήμερα, όπως ίσως έχετε καταλάβει, χρησιμοποιούμε το περιβάλλον webinar του Zoom, οπότε δεν έχουμε breakout rooms. Αλλά στο τέλος της παρουσίασης θα έχουμε Q&A, οπότε μπορείτε να γράψετε όλες τις ερωτήσεις και όπως κάθε φορά, αν οτιδήποτε δεν προλάβουμε να το απαντήσουμε, θα στείλουμε επικοινωνία και αύριο. Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ο Γιώργος Γλινός. Ο Γιώργος σπούδασε φυσικός με εξειδίκευση στην αστροφυσική, πήρε μάστερ στις τηλεπικοινωνίες και MBA. Κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας όλα αυτά περίπου και μετά από πολλές αλλαγές στη ζωή του, που όμως φάνηκε ότι πέρασαν πολύ γρήγορα, έβαλε σκοπό, ορμόμενος από την αγάπη του για το φαγητό και τα ταξίδια, να δημιουργήσει την πρώτη καντίνα υψηλής γαστρονομίας street food ή δρόμου, όπως λέγεται στα ελληνικά, στην Αθήνα, το food truck. Τα ταξίδια ανά τον κόσμο, οι άνθρωποι που γνώρισε και οι διαφορετικές σπουδές που ακολούθησε είχαν καταλυτική επιρροή σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία ζωής, η οποία χαρακτηρίζεται από πολλές αλλαγές. Τώρα, αναφορικά με την αλλαγή, παρόλο που συνήθως υπάρχει μια φυσική αντίσταση στις αλλαγές σε κάθε τομέα της ζωής μας, οι αλλαγές παράλληλα μπορούν να μετατραπούν και σε μια ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη με το κατάλληλο τρόπο σκέψης, με το κατάλληλο mindset. Στη σημερινή ομιλία, ο Γιώργος θα μοιραστεί μαζί μας κάποιες σκέψεις μέσα από τις προσωπικές του εμπειρίες και θα θέσει το θέμα της διαχείρισης της αλλαγής. Θα αφήσω όμως τον Γιώργο να μιλήσει περισσότερο. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι ανάμεσα σε αυτή την πολύ ωραία κοινότητα, από
που ξεκινάει από αποφύτους, από τα προηγούμενα webinars που είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω, εντυπωσιάστηκα από το πόσο ευρύ είναι το group αυτό των αποφύτων του ΔΕΗ. Είναι και η αδερφή μου μία από αυτές. Και επίσης εντυπωσιάστηκα και από το πόσο ηλικιακά ευρύ είναι. Είναι ένα πολύ παλιό σχολείο τελικά το ΔΕΗ και χαίρομαι πολύ που και εμείς αγωνείς παιδιών που πάνε στο Peers, που έχουν αυτή τη τύχη να μπορούμε να τα στηρίζουμε στο Peers σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Συμμετέχω και εγώ σε αυτή την κοινότητα. Νομίζω ότι είναι πολύ ταιριαστές οι δύο κοινότητες των γονιών των παιδιών του Peers και του ΔΕΗ και γι' αυτό και πολλοί από εσάς είναι και τις δύο ιδιότητες. Και νομίζω ότι αυτή η σειρά των webinars έχει, ειδικά άμα ανοίξει και στην κοινότητα των γονέων, όπως είμαι εγώ, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι μπορεί να αφήσει το δικό του μικρό αποτύπωμα στην ιστορία. Αυτό. Χαρά και τιμή. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και η αλήθεια είναι τώρα που το ανέφερες, απλά να πω. Συγγνώμη, ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος που δεν καταλαβαίνει ελληνικά τους participants. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα το κάνουμε στα αγγλικά. If there's anybody who doesn't understand Greek, please let the organizers, the moderators know, so we can do the talk in English. Otherwise, my slides are half English, half Greek. Most of them are in Greek, but I'm sure you will understand because they're visual. Νομίζω ότι δεν έχουμε μόνο ελληνόφωνο στο κοινό. Okay. Οπότε θα ξεκινήσω να δείχνω την παρουσίασή μου. Σας προειδοποιώ ότι δεν έχει κάτι και πολλά να... δεν έχει πολύ μεγάλο, ας το πούμε, εικαστικό ενδιαφέρον. Δεν είναι κάτι που πρέπει να διαβάσει κανείς. Είναι απλά ένας οδηγός με φωτογραφίες και quotes και τα λοιπά για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε κάπου τη συζήτηση. Γιατί εγώ έχω και μια τάση να μιλάω πολύ. Έχω εξειδωτήσει εδώ την κυρία Λαϊνά να με διακόπτει, να το παρακάνω. Μιλάμε λοιπόν για τις αλλαγές. Είναι φίλοι μας τελικά ή είναι εχθροί? Σίγουρα οι περισσότεροι από εμάς ζούμε σε μια συνεχή προσπάθεια να προσαρμοστούμε στη ροή των πραγμάτων, γιατί τελικά οι αλλαγές δεν σταματάνε ποτέ. Η παρουσίαση αυτή, η ομιλία αυτή, έχει σαν σκοπό πιο πολύ να ενεργοποιήσει το μηχανισμό που σε λίγους από εμάς, σε πολλούς από εμάς, ενεργοποιείται on the fly, που λέμε, δηλαδή καθώς συμβαίνει, της συνειδητοποίησης των αλλαγών που συμβαίνουν στη ζωή μας, της αποδοχής τους, που είναι το πρώτο στάδιο, ας πούμε, της διαχείρισης και της διαχείρισης αυτής της αλλαγής με σκοπό πάντα να πάμε με βάση το ρητό το «δεν κακό να αμυγές καλού», δηλαδή να βρούμε κάτι θετικό μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Η ομιλία μου θα είναι λίγο μονόπλευρη στην αρχή. Έτσι έχουμε συζητήσει ότι θα το προχωρήσουμε, αλλά ελπίζω να αφήσουμε αρκετό χρόνο να κάνουμε και μία πιο interactive κουβέντα. Αν δεν κάνω λάθος, μπορείτε να γράφετε τις ερωτήσεις σας είτε στο Q&A είτε στο chat. Θα τις μαζέψει η κυρία Λαϊνά και στο τέλος θα κάνουμε έτσι μια κουβέντα στην οποία όποιος θέλει βέβαια μπορεί να βγει και στο βίντεο, γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω δεν μπορείτε. Σωστά. Okay. Λοιπόν, αριστερά υπάρχει μια εικόνα και δεξιά υπάρχουν λίγα λόγια. Οι εικόνες είναι διάφορες εικόνες που χαρακτηρίζουν εποχές που εμένα με επηρέασαν πολύ. Και δεξιά είναι διάφορα quotes
αυτά που, είναι, που βλέπετε πάνω, που λέει, ας πούμε, φευγάτο, υπερτύλιγμα κλπ. Αυτά είναι διάφοροι χαρακτηρισμοί που άκουσα για μένα κατά καιρούς και που κλήθηκα να τους διαχειριστώ. Πολύ συχνά άκουσα αυτό το πράγμα, ότι εσύ είσαι ένας φευγάτος τύπος, ότι είσαι εδώ για να μείνεις μέχρι να ξαναφύγεις και είσαι εναλλακτικός και δεν έχεις ρίζες και δεν κρεμίζεις γέφυρες και διάφορα έτσι τέτοια. Εντάξει, τώρα με τους διάφορους κοέγιο που κυκλοφορούν έχουμε πλέον και πολλές εκφράσεις που έχουν γίνει σχεδόν κλισέ για να χαρακτηρίσουν, να βάλουν ταμπέλες στους ανθρώπους και όπως όλοι ξέρουμε οι ταμπέλες δεν βοηθάνε κανέναν. Αυτή η εικόνα εδώ αριστερά είναι μια κυρία η οποία έφτιαχνε σε ένα σπίτι που έτυχε να φιλοξενηθώ στην Τουρκία. Έφτιαξε αυτές τις καταπληκτικές πίτες για μας, για να μας περιποιηθεί στο τζάκι. Είναι πίτες χωρίς φούρνο, είναι ανοιγμένο στο χέρι το πύλο και είναι οι πίτες οι οποίες μια μικρή παραλλαγή έχω λανσάρει εγώ σαν το χαρακτηριστικό φαγητό στο μενού της δουλειάς που κάνω τώρα, που είναι το food truck, που όπως πολύ ωραία παρουσίασε η κυρία Λαϊνά, είναι μια καντίνα πολύ προσεγμένο φαγητό. Θα πω λοιπόν αυτό που σας είπα για την ιστορία των αλλαγών. Δεν έχω σκοπό να εξιστορήσω τη ζωή μου, αλλά θα χρειαστεί να κάνω κάποιες αναδρομές, κυρίως σαν αφορμές για το πώς εμείς και οι γύρω μας βιώνουμε τις αλλαγές. Αυτό το ανήσυχο πνεύμα, η πεταλουδίτσα, ήταν η λέξη που άκουσα όταν έκανα το... Η τελευταία δουλειά που έκανα ήταν σε μια μεγάλη πολυεθνική του εμπορίου τροφίμων και με προσέλαβε ο μηχανισμός, ας πούμε, εταιρικός του HR και μετά ο προϊστάμενος μου έτυχε να με γνωρίσει αφότου ξεκίνησα τη δουλειά και πήρε μπροστά μου το βιογραφικό του, έκλεισε την πόρτα και μου είπε ότι καταρχήν να ξέρεις, μου λέει ότι παρόλο που δεν σε είδα προτού σε προσλάβουμε, ότι μπορώ να πάω στιγμή να σε διώξω. Αυτό ήταν η πρώτη κουβέντα που μου είπε. Και η δεύτερη ήταν ότι όταν κοίταξε το βιογραφικό μου, μου είπε, μάλιστα, που είδε έτσι τα πολλά πτυχία, τα διαφορετικά πτυχία της διάφορες δουλειές, μου λέει, μάλιστα, πεταλουδίτσα. Και μου είπε ότι κοίταξε εδώ, σαν να μου λέει, κοίτα να συνεχιστείς, ας πούμε, ότι εδώ αν μπορέσεις να βάλεις το μυαλό σου να δουλέψει, μπορεί να πάρει σύνταξη από αυτή την εταιρεία. Και εγώ τότε έβγαλα καντήλες όταν άκουσα αυτή τη λέξη. Αλλά κατάλαβα ότι θα έχω να κάνω με έναν άνθρωπο που δεν θα παίζει στην ίδια ομάδα με εμένα. Τελικά κατάφερε και με απέβαλε από το σύστημα αυτής της εταιρείας, με απέλυσε 3 χρόνια αργότερα. Αλλά ήταν ένα μεγάλο μάθημα, άλλο ένα μεγάλο μάθημα. Θα πάμε πιο μετά σε αυτό. Πάντως, για την ιστορία, αυτή ήταν η τελευταία δουλειά που έκανα πριν ξεκινήσω αυτό που κάνω τώρα. Και ήταν φυσικά και η πιο υψηλόβαθμη δουλειά που είχα ποτέ. Ήμουν director σε μια πολυεθνική εταιρεία. Είχα 180 άτομα ομάδα. Έπαιρνα πάρα πολλά χρήματα. Είναι από τα πράγματα που νοσταλγούν. Όχι τα χρήματα που έπαιρνα, αλλά το γεγονός ότι κάθε μήνα μπαίνανε χρήματα στον λογαριασμό μου. Αυτό είναι όταν γίνεις ελεύθερος επαγγελματίας, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και το τέλος του μήνα για τους υπαλλήλους είναι μια περίοδος που την περιμένουν για να πληρωθούν. Εμείς το τέλος του μήνα είναι περίοδος που μας αγχώνει γιατί πρέπει να πληρώσουμε. Αλλά τέλος πάντων, κάθε τι έχει τα υπέρ και τα κατά του. Εδώ είναι μια σειρά από φωτογραφίες. Αριστερά πάνω είναι το πρώτο και τελευταίο συνέδριο αστροφυσικής που παρουσίασα μια πρωτότυπη εργασία. Είχα την τύχη να κάνω μια πολύ καλή ερευνητική εργασία με παρατηρησιακά φαινόμενα, δηλαδή με παρατηρήσεις από τηλεσκόπια. Όταν ήμουν στο Άμστερνταμ το 1994,
Ήμουνα 20 χρονών όταν έκανα την πρώτη δημοσίευσή μου και την τελευταία. Μετά, η επόμενη φωτογραφία είναι από ένα ταξίδι που έκανα σε ένα gap year το 2000, μεταξύ των περιόδων που δούλευα στο εξωτερικό και γύρισα στην Ελλάδα για να, της περίοδου που γύρισα στην Ελλάδα για να πάω φαντάρος και κατ' επέκταση να δουλέψω μετά στην Ελλάδα. Ήθελα να δουλέψω στους Ολυμπιακούς, πράγμα που το έκανα και πήρα τη μηχανή μου και έκανα ένα ταξίδι για ένα χρόνο. Έκανα τον γύρο της Μεσογείου. Οι αναμνήσεις από αυτό το ταξίδι έχουν μπει και σε ένα βιβλίο που βλέπετε δίπλα. Μετά είναι μια φωτογραφία μου με γραβάτα και κουστούμι, αν νομίζω ότι προδίδω τώρα και την εταιρεία που το βλέπω, από την εποχή ακριβώς πριν τελειώσω τη δουλειά, την τελευταία εμείς τη δουλειά που είχα. Και οι δύο τελευταίες είναι από τη σημερινή φάση. Βλέπετε τι ωραία πάρτι που κάνουμε στην παραλία με το τρακ. Και η διπλανή φωτογραφία την έχει βγάλει μια φίλη που από ό,τι είδα είναι και στο webinar τώρα, η οποία με δείχνει σε μια ταράτσα στο κέντρο της Αθηνάς, ένα καταπληκτικό co-working space που λέγεται The Q. Και έχω ένα φωτοστέφανο. Και δεν είναι... Και το φωτοστέφανο έρχεται από την Ακρόπολη. Και αυτό, εντάξει, τώρα αστειευόμαστε. Προφανώς πρόκειται για κάποιο εφέ του φακού, αλλά με έχει έτσι... Με επηρέασε πολύ αυτή η φωτογραφία, γιατί φαίνομαι και στον εαυτό μου χαρούμενος. Αυτό, η φράση «Το πιο δύσκολο βήμα σε ένα ταξίδι» είναι το πρώτο, είναι και η πρώτη φράση του βιβλίου μου. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να πάρεις την απόφαση και να φύγεις. Και πολύ σπάνια σε υποστηρίζει το περιβάλλον σου. Όταν ετοιμάζεσαι να κάνεις μια αλλαγή εκούσια. Εγώ, όπως είπα, δούλευα στο εξωτερικό, γύρισα στην Ελλάδα για να φαντάζω πίσω στο σπίτι, στους φίλους κτλ. Και μετά λέω, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κάτσω να περιμένω πότε θα δεήσει ο ελληνικός στρατός να με καλέσει. Και είπα, θα πάρω τη μηχανή και θα πάω ένα ταξίδι. Δεν είχα κάνει ιδιαίτερο προγραμματισμό και μηδενική προετοιμασία. Αλλά είπα, ας πούμε, ο μόνος μπούσουλας που είχα ήταν ότι θα προσπαθούσα να μείνω όσο πιο κοντά στη Μεσόγειο μπορώ. Δηλαδή, θα ταξιδεύω τις χώρες της Μεσογείου και θα κοιτάζω να είμαι κοντά στη θάλασσα. Και το... Θυμάμαι ότι όταν ανέβηκα στη μηχανή και έφυγα πέρα από τη Λάρισα και πέρα από τη Θεσσαλονίκη, πήγαινα στον Εύρο για να περάσω στην Τουρκία, συνειδητοποίησα ότι δεν έχω ξαναπάει πιο πέρα από τη Θεσσαλονίκη. Και λέω, πού πάω τώρα εγώ, τι θα κάνω. Δηλαδή, δεν έχω οργανώσει τίποτα. Και σκέφτηκα το εξής απλό και με καθησύχασε, ότι σιγά, το πολύ πολύ να γυρίσω πίσω. Δεν έχω πάρει κάποιον όρκο, ούτε έχω να δώσω λόγο σε κανέναν. Και αυτό με χαλάρωσε πολύ και με βοήθησε και συνέχισα το ταξίδι μου και πολλές φορές δοκιμάστηκε, ας πούμε, η διάθεσή μου, η κούραση, η σωματική, παρόλο που τότε ήμουν μόνο 26. Και έκανα τα διαλύματά μου, το ξανασκέφτηκα, ήμουν πολλές φορές σε φάση να γυρίσω πίσω. Έκανα ένα μικρό break όταν ήρθε το καλοκαίρι και στην Ελλάδα, ξαναέφυγα. Πάντως πήγαν όλα καλά. Αριστερά είναι ο κατάλογος από ένα smoothie και juice bar που άνοιξα στην Αθήνα το 2008, από το οποίο πάλι παραιτήθηκα από μια μεγάλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών που δούλευα για να το τρέξω. Και ήταν η πρώτη μου μεγάλη επαγγελματική αποτυχία. Κοιτώντας πίσω, ο λόγος που απέτυχε ήταν και λόγω κακής συνεργασίας, γιατί το έκανα μαζί με κάποιον συνέτερο, ο οποίος έβαζε τα λεφτά και εγώ τη δουλειά. Αυτό είναι συνήθως κακό μοντέλο. Καλό είναι να είναι και οι δύο να βάζουν και τα δύο. Και ο άλλος λόγος που εμπορικά απέτυχε είναι γιατί, και το λέω εντάξει με όσο σύνεση και αυτό, ότι πολύ συχνά δουλειές αποτυχάνουν γιατί είναι πιο μπροστά την εποχή του. Δηλαδή τότε δεν ήταν έτοιμη η
η Αθήνα για ένα μπαρ που πουλούσε μόνο χυμούς από αληθινά φρούτα. Μπαίνανε μέσα, ήταν στο Κολωνάκι στο μεταξύ, δεν το κάναμε και σε κάποια περίεργη περιοχή. Ήταν στο Κολωνάκι που ο πρωτοπορεί και στηρίζει τις νέες ιδέες και έχει ψηλά εισοδήματα και μπαίνανε μέσα και έλεγαν θέλουμε ένα φραπέ και μια τυρόπιτα. Εμείς πουλούσαμε, ας πούμε, φυσικό μάγκο. Anyway, μαθήματα. Ο λόγος που το βάζω εδώ είναι γιατί πάλι έγινε μια μεγάλη αλλαγή, δηλαδή άφησα μια μεγάλη δουλειά, τεράστιο ρίσκο, όλοι μου λέγανε πού πας, είσαι manager σε μια εταιρεία, είναι μια σίγουρη δουλειά. Παρετήσε, θα πας σε κάτι τόσο νέο, δεν έχεις καμία εμπειρία από επιχειρηματικό, αλλά ο μόνος τρόπος να αποκτήσεις εμπειρία είναι να δοκιμάσεις. Εντάξει, κοιτώντας πίσω, τώρα αυτές οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών έχουν περάσει οι μέρες που ήταν Eldorado, έχουν αποδεκατιστεί και από προσωπικό, αλλά δεν μπαίνω ποτέ στη διαδικασία του να σκεφτώ τι θα είχε γίνει αν ή αν δεν. Πώς το λέγαμε παλιά, η γιαγιά μου είχε χαρούλια, θα ήταν τρόλεϊ. Δηλαδή, δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ τι θα γίνει και τι θα είχε γίνει κτλ. Ένα επόμενο στάδιο είναι όταν τελικά δούλεψα στους Ολυμπιακούς, γνώρισα τη μητέρα της κόρης μου και παντρευτήκαμε το 2004, κάναμε την αρετούσα μας το 2004, είναι αυτή εκεί στο Μάρσικο. Εγώ ήμουν 31 και νόμιζα ότι τα είχαμε ζήσει όλα, ότι τα ξέραμε όλα και ότι τώρα πια θα είμαστε οικογένεια. Εγώ προέρχομαι από μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Είμαι το πέμπτο παιδί. Το τέταρτο είναι η αδερφή μου Νεκταρία που σήμερα έχει τα γενέθλιά τη και που ίσως κάποιοι να την ξέρετε γιατί είναι σχολική ψυχολόγος του Πίρς και είναι και απόφυτος του Τερί. Έκανε μετά μεταπτυχιακά στο Κολόμβιο στη Νέα Υόρκη. Anyways, θέλω να πω ότι είχα και εγώ το όνειρο να κάνω οικογένεια και νόμιζα ότι τα ξέρω όλα, ότι τα ζήσαμε όλα, ότι πάμε να κάνουμε οικογένεια. Φυσικά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Αλλά το καλό είναι ότι η οικογένεια μένει. Η αρετούσα μας είναι πια στη δευτέρα ηλικία από το Σεπτέμβριο. Class of 2022. Το νούμερο από μόνο του είναι τρελό. Εγώ κάθε φορά που διαβάζω αυτές τις ημερομηνίες που ζούμε, νομίζω ότι είμαστε στο Star Trek. Στο μεταξύ, αυτό που κάνουμε τώρα, δεν ξέρω πόσο μεγάλοι είστε εσείς, αλλά εγώ το θυμάμαι στο Star Trek, που μπαίνανε και μιλάγανε ο ένας τον άλλον με εικόνα. Δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα το δούμε αυτό το πράγμα. Και υπάρχει πόσα χρόνια τώρα το Skype και αυτά και είδαμε και πόσο χρήσιμο μπορεί να γίνει. Δηλαδή, τώρα μιλάμε διάφοροι μεταξύ μας, σηκώνει το χέρι άλλο. Αυτά. Το λέω γιατί πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε τα advancements τεχνολογία. Εγώ παρακολουθώ πολύ και τη διαστημική τεχνολογία, από χόμπι πια. Την προηγούμενη εβδομάδα στείλαμε έναν πύραυλο, στείλαμε όλη η ανθρωπότητα. Έναν πύραυλο με ανθρώπους μέσα. Τους πήγαμε στο... Αυτό το πύραυλο τον νίκιασε η NASA από μια ιδιωτική εταιρεία, τη SpaceX. Τους έστειλε στον διαστημικό σταθμό. Ο πύραυλος γύρισε πίσω, ο αλλιά πύραυλος γινόταν σκουπίδια. Γύρισε πίσω και ο πύραυλος και οι άτρακτες που είχε τους ανθρώπους μέσα. Οι οποίοι άνθρωποι μάλιστα φορούσαν κάτι στολές που από κάμισα, δεν ήταν αυτές οι. Έχουν εξελιχθεί πολύ και οι στολές. Και μετά από ένα μήνα η ίδια η NASA ενέκρινε αυτόν τον εξοπλισμό να ξαναχρησιμοποιηθεί. Δηλαδή στην ουσία φέραν τον πύραυλο πίσω, τον ξαναγεμίζουν με καύσιμα. Α πούμε, ήταν ένα σέρβις και το ξαναστέλνουν με ανθρώπους. Αυτά είναι πράγματα που. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ και τα παρακολουθώ και αυτό με φέρνει σε ένα άλλο κομμάτι που έτσι συνειδητοποίησα ότι το κάνω χωρίς να είναι προφανές ότι το κάνουμε όλοι μας. Είναι ότι με κάποιο τρόπο καταφέρνω να κάνω ένα βήμα πίσω ή τα αγγλικά το λένε bird's eye view, δηλαδή να σηκωθείς λίγο ψηλότερα και να δεις τον εαυτό σου και τον κόσμο γύρω σου, να δεις τι συμβαίνει. Και αυτό συνήθως βοηθάει.
βοηθάει και στα δύσκολα, γιατί μπορείς να επιβεβαιώσει όλα αυτά τα αγαπημένα μας κλισέ, ότι αφού έχουμε την υγεία μας, είμαστε όλα καλά και αυτό που ζήσαμε πολύ πρόσφατα και το ζούμε ακόμα. Αλλά κυρίως σε βοηθάει να καταλάβεις και όλα αυτά τα θετικά που συμβαίνουν. Ότι ζούμε έναν αιώνα χωρίς πολέμους, ότι τα περισσότερα μεγάλα προβλήματα που θεωρούσαμε μεγάλα προβλήματα, όπως ο υπερπληθυσμός, έχουν υποχωρήσει, έχουν βρει έναν τρόπο να υποχωρούν σιγά-σιγά και έχουμε καινούργια challenges. Τα υγειονομικά challenges, τα challenges του περιβάλλοντος, αλλά τέλος πάντων πάντα υπάρχουν challenges, αλλά λύνονται και πολλά προβλήματα στο δρόμο. Εγώ πήρα ένα ηλεκτρικό πατίνι, ας πούμε, είναι φοβερό, πας από εδώ και εκεί και δεν κάνει θόρυβο, δεν μολύνει το περιβάλλον, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Όπως φοβερά advancements έχει κάνει και η φαρμακολογία και η ιατρική γενικά. Τέλος πάντων. Anyways, είναι το σημείο που εδώ η Μαρία θα με κόψει. Περιμένω, καραδοκό. Εδώ είναι, όταν είσαι 40 και νομίζω ότι τα ξέρεις όλα, εδώ είναι η πρώτη μέρα που λειτουργήσε η καντίνα μου. Μάλιστα, εδώ είναι πριν λειτουργήσει, την πήγαινα κάθε βράδυ σε ένα πάρκινγκ και ήρθε μια φοβερή φίλη πλέον και έγραψε ένα άρθρο στη Life, το οποίο άρθρο έγινε viral και έτσι έγινε πολύ γνωστή η καντίνα μου την πρώτη μέρα, που βέβαια κινούταν πάντα γύρω από αυτό το τίτλο που είναι πολύ πιασάρικος, που λέγεται «Ο αστροφυσικός με την καντίνα». Στο μεταξύ, εμένα η ιδιότητα του αστροφυσικού δεν με χαρακτήριζε ποτέ. Δεν δήλωνα ποτέ αυτή την ιδιότητα, γιατί δεν το εξάσκησα ποτέ σαν επάγγελμα, αλλά ήταν αυτό που έπιανε τα μίντια. Και εκείνη την ημέρα είχε πολύ ήλιο, την άλλη μέρα που μου είπε αυτή, έλα να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες και να βγει το άρθρο. Και εκείνη την ημέρα που ήρθε είχε έτσι πολύ ωραίο καιρό. Την άλλη μέρα που πήγα να ανοίξω είχε χιονωθεί, έλα. Και θυμάμαι ήμουν στην καντίνα μόνο που φορούσα τα ρούχα του σκι. Έμπαινα χιόνια μέσα. Δεν περνάει κανένα πελάτη. Είναι σαν αυτό το συνέστημα που έλεγα πριν με το εξωτερικό. Δηλαδή έχω κάνει ένα οικονομικό άνοιγμα. Έχω κάνει μια επιχείρηση που δεν υπάρχει. Δεν την έχει κανένας άλλος. Και κάθομαι εδώ μέσα στο κρύο μόνος μου και κουβαλάω αυτά τα τραπέζια και τις καρέκλες και τη γεννήτρια και τα μαζεύω κάθε βράδυ και γυρνάω στο πάρκινγκ την άλλη μέρα τα ίδια. Τέλος πάντων. Και σε αυτή τη δουλειά είχε ο καιρός πολλά γυρίσματα και εξακολουθεί να έχει. Είμαστε στον έκτο χρόνο. Έχουν δουλέψει μαζί μου και έχουν πάρει δουλειά, έχω δώσει και στο πού δουλειά, είμαι περήφανος γι' αυτό σε πάρα πολλούς ανθρώπους και προμηθευτές και συνεργάτες. Έχουμε δει πολύ μεγάλα πίκς και επικοινωνιακά και οικονομικά. Δουλέψαμε ένα χρόνο μέσα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο ήταν μια πολύ μεγάλη χρυσή στιγμή της ιστορίας μας. Δίναμε φαγητό στο σχολείο των παιδιών του Πρωθυπουργού για ένα μεγάλο διάστημα. Έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχουμε αλλάξει 5 καντίνες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 και μία στο στάδιο της κατασκευής. Μας τύψαν διάφορες αλλαγές. Η πιο πρόσφατη αλλαγή ήταν με την υγειονομική κρίση, η οποία επηρέασε πάρα πολύ το κλάδο το δικό μας. Επηρέασε πάρα πολύ το ίδιο το food truck, γιατί εμείς πλέον κάνουμε δηλώσεις. Είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς μας, είναι εκδηλώσεις. Και μας επηρέασε πάρα πολύ γιατί η σεζόν των εκδηλώσεων πρακτικά τελειώνει στις 15 Ιουνίου, τότε που ανοίξαμε εμείς. Οπότε ήταν ένα τεράστιο οικονομικό πλήγμα. Και αυτή τη στιγμή, πάλι στα πλαίσια της προσαρμογής, έχουμε ανοίξει τη μία καντίνα μας στο κατάστημα που είναι η έδρα μας, στην Καλλιθέα. Εδώ που βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή. Αλλά επειδή ο κόσμος
και το brand το δικό μου και το food truck γενικά είναι συνηθισμένο με ρόδες, αντί να σερβίρουμε και να μαγειρεύουμε μέσα στο κατάστημα, στην αυλή του καταστήματος, στον χώρο που έχει τα τραπεζάκια, έχουμε βγάλει την καντίνα και έτσι η καντίνα λειτουργεί σαν καντίνα μπροστά από το κατάστημα. Και η άλλη καντίνα μας λειτουργεί έξω από μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, στην Εδώ Πειραιώς 27, πάλι εξυπηρετώντας όσο τους υπαλλήλους της εταιρείας, όσο και τους περαστικούς. Θέλω να πω ότι πάλι εδώ αυτή η φωτογραφία είναι όταν την πρώτη μέρα του food truck, τώρα βρισκόμαστε 5,5 χρόνια αργότερα, και πάλι έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές και πάλι τότε νόμιζα ότι αυτό που είπε και η κυρία Λαϊνά στην αρχή, ότι παντρεύω τις δύο μεγάλες μου αγάπες, τα δύο μεγάλα μου πάθη, τα ταξίδια και το φαγητό, και θα φαίνεται να γίνομαι αυτό που ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω και δεν το ήξερα. Και γιατί πήρε λίγο μπροστά, είπα εγώ το πιάνι. Και θέλω να γίνω αυτό που γίνομαι όταν μεγαλώσω. Και από τότε πάλι έχω βρεθεί αντιμέτωπος με αυτό που δεν περίμενα. Είναι κουραστική αυτή η δουλειά. Έχει πολύ μεγάλη σωματάσταση. Δηλαδή, εμένα όταν με ρωτάνε πάλι στο πλαίσιο του αν η γιαγιά μου είχε καρούλια, τι θα έχεις κάνει διαφορετικό σε αυτή τη δουλειά, κοιτώντας πίσω. Θα ήθελα να την έχω κάνει λίγο νωρίτερα, όχι για κάποιο άλλο λόγο, αλλά θα ήθελα να είμαι λίγο πιο ανθεκτικό σωματικά. Αυτή η δουλειά έχει πολύ κουβάλεμα, πολύ ξενύχτη. Εγώ είμαι άνθρωπος που κουράζομαι εύκολα πια. Είμαι 46 χρονών. Εδώ πήρα σαν ένα πολύ ωραίο ρητό του Κονφούκιο. Το οποίο εδώ βέβαια είναι γραμμένο με έναν τρόπο ώστε να μην διαβάζει εύκολα, που λέει διάλεξε ένα επάγγελμα που αγαπάς και δεν θα χρειαστεί να ξαναδουλεύεις ποτέ στη ζωή σου. Και γράφω εδώ ένα ερώτημα που με απασχολεί κάθε μέρα. Πάλι αυτό το συνειδητοποιώ κοιτώντας λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο ψηλά αυτό που ζω. Είναι το πώς είναι να κάνεις αυτό που αγαπάς. Τέλος πάντων, αυτό που νομίζω ότι αγαπάς αυτόν τον καιρό, το πώς το καταλαβαίνεις την ώρα που σου συμβαίνει. Εγώ η αλήθεια είναι ότι σε γενικές γραμμές νιώθω, παρόλο που μόλις έλεγα πόσο κουραστικό είναι, νιώθω ξεκούραστος. Δηλαδή ξυπνάω τα πρωινά, απολαμβάνω τα βράδια, απολαμβάνω τις ώρες της δουλειάς. Πράγμα που δεν το θυμάμαι ποτέ να το έκανα στο παρελθόν, να μου συνέβαινε. Βέβαια, βοηθάει και αυτή η δουλειά. Εμένα μου ταιριάζει πολύ, γιατί είναι μια δουλειά που μπορεί να μιλά συνέχεια. Μπορεί να σου έρχεται στην καντίνα για να μιλήσει. Μπορεί να πίνει μπύρες την ώρα που δουλεύει. Χορεύει συχνά. Εγώ, επειδή τυχαίνει και δουλεύουμε πάντα σε στιγμές ευχάριστες, σε πάρτι γενεθλίων, σε προάλλες κάνω μια γιορτή αποφύτησης ενός δημοτικού σχολείου. Και πολύ συχνά γίνεται κέφι και πολύ συχνά χορεύουμε και εμείς μαζί με τους πελάτες μας. Και είναι πολύ ωραίο. Φυσικά υπάρχουν και δύσκολες στιγμές. Και οι δύσκολες στιγμές και στην δικιά μου ιδιοσυγκρασία, αλλά και στη φύση του ελεύθερου επαγγέλματος, είναι απότομες και είναι βαθιές. Πέφτει σε αυτό που ονομάζει τα σύγχρονα κλισέ που λέγαμε προηγουμένως, στον πάτο του βαρελιού. Βλέπεις ότι έχει πάτο γιατί είναι βαθιά. Το δέχεσαι, αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κάνεις. Τουλάχιστον τώρα μιλάω για την καθαρά προσωπική μου εμπειρία. Λες ότι αυτό είναι. Συμβαίνει κάτι άσχημο, μου συμβαίνει κάτι άσχημο. Μπορεί να μην συμβαίνει τίποτα άσχημο, αλλά εγώ το βιώνω άσχημα. Τι να κάνουμε, ας το ζήσουμε, ας το αποδεχτούμε και κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που παίρνεις μια βαθιά ανάσα, σηκώνεσαι και προχωράς. Αυτό μου το είχε πει και ένας φίλος μου που ήταν entrepreneur στον τομέα του online, αυτό που ονομάζουμε startups, δηλαδή στις online επιχειρήσεις τεχνολογίας,
Οπότε μου είχε πει ότι εσύ έχεις ταλέντο να γίνεις επιχειρηματίας, γιατί είσαι και αντίθετος και δεν θα κάνεις χωριό ποτέ σαν υφιστάμενος κάποιου τελικά. Αλλά μου λέει πρέπει να είσαι έτοιμος να τρως γροθιές στο στομάχι και να σηκώνεσαι. Εγώ δεν είχα φάει ποτέ γροθιά στο στομάχι, δεν έχω φάει ακόμα, οπότε δεν ήξερα τι εννοούσε, αλλά είναι, πονάει. Και πάντα λέω να σηκώνεσαι και να προχωράς αν μπορείς. Αν δεν μπορείς, ξέρεις, κάνεις ένα βήμα πίσω, αναθεωρείς. Δηλαδή, επειδή ζούμε στο Star Trek, δεν σημαίνει ότι είμαστε εκεί υπερήρωες. Μην μπερδεύουμε δηλαδή το ένα με το άλλο. Είμαστε άνθρωποι, η ζωή που ζούμε έχει πάρα πολλές δυσκολίες και πάρα πολλοί, οι αλλαγές που συμβαίνουν επειδή είναι το πλαίσιο τόσο εξελιγμένο, είναι και πολύ τεράστιες αλλαγές, έτσι. Δηλαδή, πριν 100 χρόνια, πριν 50 χρόνια νομίζω, πριν 70 χρόνια, αν είχε πέσει μία επιδημία στην Κίνα ή στην Ισπανία ή στο Chinese virus που λέει και φίλος μας ο Τραμπ, το οποίο πιθανό να μην το είχαμε πάρει χαμπάρι εμείς. Ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ή αντίστοιχα, αυτά που συνέβαιναν σε εμάς, δεν έπαιρνε χαμπάρι ο κόσμος. Τώρα ξαφνικά τα καλά που ζούμε έχουν και αυτούς τους αντικτύπους. Νομίζω ότι το κλειδί σε αυτό το slide είναι να καταλαβαίνεις τα θετικά την ώρα που αυτά συμβαίνουν. Αυτή είναι επίσημη φωτογραφία από το βασικό μου προϊόν. Είμαι πολύ περήφανος. Γι' αυτό τώρα το γύρισα και μιλάω στον πρώτο ελληνικό. Είναι ο ποντιακός Γιος Λεμές. Αυτός έχει καυτερό σουτζούκι και αυγό μάτι. Καίει πάρα πολύ. Έχει αυτό το χειροποίητο φύλλο και είναι μια φωτογραφία που τραβήθηκε και αυτή την πρώτη μέρα που έγινε αυτό το άρθρο στη Life. Είναι φωτογραφία του Life. Και φυσικά είναι αυτή η ερώτηση που σου κάνουν διάφοροι έτσι, ψυχολόγοι τόσο, πιο ρασταίτες είναι οι ψυχολόγοι που σου λένε πού βλέπεις τον εαυτό σου μετά από χι χρόνια, τρία χρόνια, πέντε χρόνια. Εγώ τις ερώτησα σε ερωτήσεις αστείες. Αρνούμε, μάλλον αν έκανα αυτό που λέει η εμπειρία μου θα αρνούμουν να κάνω οποιοδήποτε πλάνο πέρα από 6 μήνες. Το θεωρώ τουλάχιστον αλαζονικό. Να κάνει κανείς κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και λέω μακάρι να πάνε όλα καλά και να είναι, ξέρεις, μια οικογενειακή επιχείρηση που θα την αναλάβουν μετά η κόρη μου και τα λοιπά, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί σε λίγα χρόνια, σε λίγους μήνες, ποιος ξέρει, να κάνουμε κάτι άλλο. Και εδώ έχω βάλει και ένα σύνθημα του παλιού Πασόκ που έλεγε ο λαός. Λέω ότι ο λαός δεν στηρίζει την αλλαγή. Τουλάχιστον ο ελληνικός λαός δεν αποδέχεται καθόλου τις αλλαγές. Κανένα ζώο δεν αποδέχεται τις αλλαγές. Δοκιμάστε το σκύλο σας να του πάτε το φαγητό σε άλλη ώρα ή σε άλλο σημείο. Θα παραξενευτεί στην αρχή. Αλλά η ελληνική κοινωνία είναι μια πολύ ιδιαίτερη κοινωνία, πολύ πυρηνική γύρω από την οικογένεια. Και είναι μια κοινωνία που ακόμα δεν επιτρέπει ούτε τις μεγάλες αλλαγές, δεν τις στηρίζει και κυρίως δεν επιτρέπει καθόλου, δεν αποδέχεται την αποτυχία. Που για μένα είναι μεγάλο μάθημα. Και το τρίτο η τρίτη μεγάλη μας διαφορά με αυτούς που κοροϊδεύουμε ως κουτούς, συνήθως γιατί είμαστε και αλλάζουμε πολύ, είναι ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να αυτοσοκαστούμε. Κάτι που ας πούμε οι Άγγλοι. Δηλαδή, κάνουν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εδώ είναι ένα τελευταίο ρητό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, ότι η σημασία, εδώ μιλάει για τη γη αυτός ο σοφός μοναχός που δείχνει να είναι ακόμα μαζί μας. Μου τον έχει μάθει η αδερφή μου, η Νεκταρία, που σας έλεγα πριν. Είμαστε και οι δύο, νομίζω, ιδιαίτερα συνδεδεμένοι μαζί του. Εγώ έχω μια ιδιαίτερη σύνδεση γιατί έχει γεννηθεί και την ίδια χρονιά που είχε γεννηθεί και ο πατέρας μας. Και μιλάει πολύ συχνά για τη γη, τόσο σαν το περιβάλλον και τον πλανήτη, αλλά και
σαν την ύπαρξη του ανθρώπου, σαν τον χώρο που φιλοξενεί τον άνθρωπο. Οπότε, στην ουσία εδώ λέει ότι όλοι μας θα είμαστε ασφαλείς όταν ο καθένας είναι ασφαλής μέσα του, με τον εαυτό του. Και με αυτό κλείνει η παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας να ακούσετε το μονόλογο. Εδώ είναι τα στοιχεία μου, θα τα αφήσω να τα δείτε με την ισχύ σας. Νομίζω ότι θα την πάρουμε και αυτή την παρουσία, σωστά. Θα τη στείλουμε, ναι, βεβαίως. Είναι τα στοιχεία, το τηλέφωνο μου, το email μου. Είμαι ανοιχτό σε οτιδήποτε κάποιος θέλει να ρωτήσει ή κάτι θέλει να μου πει. Δεν ξέρω. Γιώργο, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή έτσι, την προσωπική εξιστόρηση και τα σχόλια. Και δεν ξέχνεις τελικά πάρα πολύ. Οπότε, νομίζω ότι έχουμε χρόνο για ερωτήσεις. Οπότε, αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση τώρα, θέλω εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Όση ώρα σε άκουγα, σκεφτόμουν το εξής. Έχεις κάνει πάρα πολλές αλλαγές, έτσι. Τι σου έδινε την όθηση κάθε φορά ότι να, τώρα πρέπει να αλλάξω. Ποιο ήταν το κίνητρο, γιατί μίλησες πάρα πολύ για το resistance to change, έτσι, υπάρχει. Είναι ανθρώπινο, έτσι, χαρακτηριστικό, ότι πολλές φορές έχουμε αντίσταση στις αλλαγές. Εσένα, με όλες αυτές τις αλλαγές και τις διαφορετικές πορείες, τι σε έκανε κάθε φορά να κάνεις αυτό το leap of faith και ξανά να αλλάζεις και ξανά να ξαναρχίζεις και να σηκώνεσαι όταν έπεφτες. Μακάρι να ήξερα να σου πω, δηλαδή θα ήθελα πολύ να έχω ένα step-by-step guide για να σου πω, γιατί θα με βοηθούσε και εμένα. Ανατρέχοντας λίγο πιο πολύ στο συναίσθημα που μου έχει μείνει από αυτές τις αλλαγές, νομίζω ότι με κάποιο τρόπο υποσυνείδητα συνείδητος τις προκαλούμε τις αλλαγές. Mm-hmm. Δηλαδή, συνειδητοποιώ ότι, ας πούμε, η απόλυσή μου ήταν κάτι που το προβοκάρισα εγώ. Γιατί χρειαζόμουν αυτή την αλλαγή και δεν είχα το κουράγιο να τραβήξω εγώ την πρίζα. Το ίδιο, ας πούμε, σκέφτηκα μετά πολλά χρόνια το διαζύγιο μου. Αυτό, νομίζω ότι οι αλλαγές προκαλούνται. Έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη όταν μας συμβαίνει μια αλλαγή. Εντάξει, όχι για όλες, αλλά ας πούμε όταν τρακάρουμε, σήμερα έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη. Πάντα. Είναι αυτό που νομίζω στην ψυχολογία ονομάζεται παραπραξία. Πολύ συχνά κάνουμε πράγματα στον εαυτό μας χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι τα κάνουμε. Και στους άλλους, δυστυχώς. Οπότε, ανατρέχοντας αυτό το συναίσθημα, αυτό που έμεινε ήταν ότι άφησα στον εαυτό μου, δίδαξα τον εαυτό μου να μπορεί να αποδέχεται την αλλαγή, να κάνει ένα βήμα πίσω. Παράδειγμα, όταν έχασα τη δουλειά μου, μέχρι να κάνω αυτή την καινούργια δουλειά, πέρασε πάνω από ένας χρόνος. Και αυτό το χρόνο δεν έστειλα κανένα βιογραφικό. Ζούσα στη συντήρηση με τα ελάχιστα δυνατά χρήματα, γιατί δεν είχα εισόδημα. Και θυμάμαι ότι, έτσι να κλείσω, ρώτησα ένα φίλο μου και του λέω: εσύ, έχει περάσει ένας χρόνος και δεν έχω στείλει, του λέω, ένα βιογραφικό, δεν ψάχνω καν δουλειά να ανησυχήσω. Του λέω και μου λέει: κοίταξε, μου λέει, επειδή σε ξέρω, μου λέει, από παιδί, δεν είσαι τεμπέλης, την οικογένειά σου κάνεις provide ό,τι χρειάζεται ανέκαθεν. Και μου λέει, εγώ όχι μόνο δεν ανησυχώ, αλλά χαίρομαι, μου λέει, που δεν έχεις κάνει τίποτα, γιατί αυτό που θα κάνεις, όσο πιο πολύ αργήσεις να το κάνεις, τόσο πιο κοντά θα είναι σε αυτό που θέλεις. Και έτσι φαίνεται. Γιατί αυτό που έχω τώρα δεν θέλω να το αλλάξω. Δηλαδή δεν αλλάζω αυτή την ελευθερία. Ωραία. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Βλέπω, έχει σηκώσει νεκταρία χέρι. Οπότε... Νεκταρία, ή θα πρέπει να μας το γράψεις ή αν η Χριστίνα μπορεί να σε κάνει promote, ωραία, πολύ ωραία, σε panelist. Μπορούμε και να σε ακούσουμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία. Ήταν πάρα πολύ όμορφα αυτά που ακούσαμε. Το raise hand το πάτησα κατά λάθος όμως. Εντάξει, εγώ το είπα. Αλλά, ναι, η κυρία Λάινα είναι πολύ εμπνευσμένη σε αυτό που κάνει και πραγματικά μας έχει εμπλουτίσει αυτό το στους τελευταίους μήνες με πάρα πολλά διαφορετικά perspectives. Και ως γονέας και ως μέλος του κολεγίου, αλλά και ως πολίτης, νιώθω γνωμοσύνη. Και σε όλο το department σας, συγχαρητήρια για αυτά που κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ, εμείς ευχαριστούμε. Και δεν είμαστε, εμείς είμαστε απλά οι facilitators. Οι άνθρωποι, όπως ο Γιώργος Γλινός σήμερα που είναι μαζί μας και μοιράζεται όλο αυτό το ταξίδι, είναι που κάνουν τη διαφορά. Και... Πάνω που λέγαμε ότι δεν υπάρχει κατά λάθος. Συγχαρητήρια σε όλους τους ομιλητές. Ήταν μέχρι τώρα ένα πολύ πολύ εμπλουτιστικό ταξίδι. Χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Πολύ χρόνια. Σας ευχαριστώ. Τώρα, εφόσον ακόμα δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση, θέλω να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι άλλο, σε τι έχει πάλι... Συγγνώμη. Κάποιος έχει σηκώσει το χέρι του. Α, πολύ ωραία. Ωραία. Η Εύη. Ναι, με ακούτε? Ναι, ναι. Ωραία. Καλησπέρα. Ήθελα να σε ρωτήσω... στην εποχή που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, γιατί όταν εσύ άνοιξες το food truck, το έκανες σε μια εποχή που ξεκίνησε και αυτή η τρέλα με το food truck και ήταν στην κατάλληλη στιγμή. Χτύπησε η κρίση, έχουμε τώρα την πανδημία. Είμαστε σε μια εποχή που πολλοί κόσμος κοιτάζει και τη δουλειά του και φοβάται να κάνει κάποια αλλαγή, γιατί ρωτάει και αν δεν βρω κάτι άλλο, που να μου καλύπτει τα έξοδα, να μπορέσω να δώσω για την οικογένειά μου και όλα αυτά. Σε μια εποχή που είμαστε τώρα λίγο άστατοι, τι θα λέγατε στον κόσμο ώστε να μπορεί να κοιτάξει να βρει ευκαιρίες, από πού θα βρει την πηγή της έμπνευσης για να βρει το κουράγιο να κάνει αυτή την αλλαγή? Ολοκληρώσεις, Έμα. Ναι. Νομίζω ότι σε διέκοψα. Κοίταξε, καταρχήν, όταν ξεκίνησε το φουτράκι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Αλλά ήταν η εποχή που εγώ έπρεπε να κάνω κάτι. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Το πρώτο καλοκαίρι το φουτράκ έγινε το δημοψήφισμα και μετά τα capital controls. Δηλαδή έγινε κόλαση. Επίσης, αυτό το λέω για την ιστορία. Το trend των φουτράκς ακόμα προσπαθώ να το φέρω στην Ελλάδα. Ξέρεις. Είναι ωραία στο YouTube και στο Netflix, κυκλοφορούν πολλά food trucks, αλλά στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί κανένα. Όσον αφορά το τι μπορεί να οδηγήσει τον καθένα, αυτό που πιστεύω εγώ, γιατί ξέρεις, δεν είμαι κανένας expert, είναι η προσωπική ανάγκη. Δηλαδή πρέπει να το χρειάζεσαι. Αν σκέφτεσαι, και συγγνώμη, δεν το λέω, δεν θέλω να το πάρω προσωπικά, αλλά αν σκέφτεσαι ότι πού θα ξαναβρω κάτι να μου δίνει τα προστοζήν ή να έχω, ας πούμε, ένα σταθερό μισθό, πρέπει να ψάξεις σε άλλο τομέα του μέσα σου από ότι να κάνω κάτι δικό μου. Είναι πολύ διαφορετικά τα δύο. Το να κάνεις κάτι δικό σου, εγώ γενικά δεν το συνιστώ, αν θέλεις να βρεις τα προστοζήν. Απαιτεί πάρα πολύ προσωπικό χρόνο. Πολύ συχνά ρισκάρεις και την προσωπική σου περιουσία. Αλλά πίστεψέ με, θέλει επεξεργασία που για τον καθένα μπορεί να είναι από μέρες και να κάνεις κάτι αυτόρμητα που να είναι πολύ πετυχημένο μέχρι χρόνια. Μπορεί να το κάνεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε και να μην το ξέρεις. Εμένα προέκυψε από μια αναγκαιότητα, αλλά όπως είπα και πριν, προέκυψε μετά από 14 μήνες ανεργίας, στους οποίους είχα περάσει πολύ δύσκολες στιγμές. Και ωραίες στιγμές, απόλαυσα, αλλά πέρασα και πολύ δύσκολα, πολύ μεγάλα ζόρια. Και εκείνη τη στιγμή εμπνεύστηκα εγώ, ας πούμε, με αφορμή μια ταινία, το ΣΕΦ. Δηλαδή,
πού να σου πω, κάτι που είναι αντικειμενικά πολύ ασύμπαντο για να επηρεάσει έναν άνθρωπο 40 χρονών να κάνει μια τόσο μεγάλη αλλαγή, που έχει οικογένεια και πρέπει να τη ζήσει. Αλλά έτσι είναι αυτά. Συμβαίνουν μέσα μας. Αυτό θέλω να πω. Και θέλω να πω επίσης ότι πολύ συχνά άνθρωποι της δικιάς μου ηλικίας με... Εγώ δέχομαι πολλά τηλεφωνήματα του τύπου πώς μπορώ να ανοίξω μια καντίνα, που είναι κάτι που φαίνεται ότι πολλοί το σκέφτονται σαν λόγω του εξειδικευμένου τέτοιου χαρακτήρα που περιέχει, ότι α, θα έχω ένα φορτηγό, θα γυρνάω, θα φτιάχνω, θα μαγειρεύω, θα περιποιούμε, θα ζω και όλα αυτά. Και επίσης πολλοί άνθρωποι με παίρνουν και με ρωτάνε πώς θα κάνω αυτό ή πώς θα κάνω το άλλο, γιατί πιστεύουν ότι εγώ μπορώ να τους απαντήσω. Επίσης, στη δικιά μας ηλικία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι γίνονται redundant από τις δουλειές τους, είτε στον τραπεζικό τομέα, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, και βρίσκονται ξαφνικά στην ηλικία 45 με 50 με πολλά χρήματα, και είτε μέσα τους είτε και συνειδητά ξέρουν ότι δεν μπορούν να ξαναβρουν μια δουλειά σαν αυτή που είχαν. Δεν είναι πια ανταγωνιστική, που είναι ένας πολύ βαρύς χαρακτηρισμός να πεις ότι ένας άνθρωπος δεν είναι πια ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας. Είναι πολύ θλιβερό. Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πάλι κοιτάζουν να κάνουν κάτι δικό τους κτλ. Έχω μιλήσει με πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Συνήθως, επειδή προέρχονται από το τομέα τον υπαλληλικό, κάνουν τελικά κάτι δικό τους, αλλά συνήθως το κάνουν στον τομέα του franchise, όπου σου προσφέρει μεν τη δικιά σου επιχείρηση, αλλά σε ένα πολύ safe, ας το πούμε, safeguarded περιβάλλον, όπου έχουν συμφέρον να πετύχουν όχι μόνο οι ίδιοι εταιρεπρεπόρους, αλλά και αυτοί που πουλάνε την ιδέα. Αυτό είναι και λίγο επιχειρηματικότητα εξ ανάγκης, έτσι. Δεν είναι επιχειρηματικότητα με την έννοια αναγκάζομαι γιατί δεν έχω κάτι άλλο, παίρνω ένα έτοιμο μοντέλο και δεν το προς Θεού, δεν λέω ότι αυτό δεν είναι καλό, έτσι, δεν είναι αποδεκτό, αλλά είναι μία λύση λίγο... Λείπει το μεράκι. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Κάτι που στην περίπτωση του Γιώργου δεν ισχύει, γιατί έκανε την αλλαγή, αλλά προφανώς την έκανε στην αλλαγή με κάτι που αγαπούσες και είχες πάθος γι' αυτό. Ναι, αλλά μπορεί αυτή την αγάπη και το πάθος να την κάνω εγώ μια μέρα franchise. Κατάλαβες τι λέω. Ναι, αυτό είναι άλλο. Βεβαίως. Είχε πάθος και μεράκι. Το ότι πήγες μέσω Κίνας, ας πούμε, για να φτάσεις στο food truck, όμως είχες πάντα κάποιο πάθος για τη μαγειρική, ξέρω εγώ, ήσουν στην κουζίνα με τη γιαγιά σου, τη μάνα σου, ξέρω εγώ, και το αγαπούσες και απλά δεν είναι κάτι το οποίο σου είπαν ποτέ ότι ναι ρε παιδί μου, μπορείς να μαγειρέψεις ή σου λέγανε αυτό είναι γυναικεία δουλειά. Αλλά τελικά έκανες το ένα το άλλο το παράλληλο και απλά ξαναγύρισες στην τελική, σε κάτι το οποίο τελικά το αγαπούσες και αυτό ήταν, γιατί αυτό σου ήταν πιο εύκολο να κάνεις το food truck. Ναι, σε ευχαριστώ. Είναι πολύ καλή ερώτηση. Μου δίνει ένα καλό έναυσμα. Κοίταξε, καταρχήν όσον αφορά την οικογένεια προελεύσεώς μου και τους γονείς μου. Εμένα οι γονείς μου, όπως είπα, ήμουν το πέμπτο παιδί, οπότε ήταν πολύ μεγάλη σε ηλικία. Εγώ παρακολουθούσα πάντα τη μητέρα μου όταν μαγείρευε, αλλά δεν μ' άφηνε να κουμπίσω τίποτα, γιατί φοβόταν. Θεωρούσε δηλαδή ότι η μαγειρική είναι κάτι που δεν αρμόζει στους άντρες. Γιατί ο πατέρας μου, ας πούμε, δεν ήξερε να φτιάξει τον καφέ του. Άμα δεν ήταν κάποιος να φτιάξει καφέ, δεν έφτιαχνε καφέ, δεν έπινε καφέ. Βέβαια, καθώς εξελισσόμαστε όλοι, εξελιζόταν και εκείνη και κατάλαβε ότι μου άρεσε αυτό που έκανα και μετά τις ζήτρα συνταγές την παρακολουθούσε όταν μαγείρευε μεγάλος πια. Γιατί όταν ήμουν μικρός, θυμάμαι ότι έκλεινε την ηλεκτρική κουζίνα όταν έφευγε, γιατί εγώ πειραματιζόμουν. Οπότε έμαθα πάρα πολλά από τη μητέρα μου. Κυρίως όμως αυτό που έμαθα και που κληρονόμησα, αν θέλεις, και που με οδήγησε να κάνω αυτή τη δουλειά, ήταν το ότι συνειδητοποίησα πόσο μου αρέσει να περιποιούμε κόσμο. Και η δουλειά της εστίασης, ο χώρος της εστίασης, είναι ένας πολύ ωραίος χώρος, άμα σας αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν είχα κανένα ταλέντο, πιστεύω, στη μαγειρική. Έχω το ταλέντο, αν θέλεις, να θυμάμαι
της γεύσης. Δηλαδή θυμάμαι την πίτα που σου έδειξα, θυμάμαι τη γεύση της. Την έχω φάει το 2000. Και επειδή τυχαίνει να ταξιδεύω όσο πιο πολύ μπορώ, δεν τυχαίνει, ταξιδεύω όσο πιο πολύ μπορώ γιατί είναι η επιλογή μου αυτή, θυμάμαι ό,τι και αν έχω φάει. Οπότε μπορώ να το αναπαράξω, αλλά δεν θεωρώ ότι είμαι ταλαντούχος μάγειρας, δεν θεωρώ καν ότι είμαι μάγειρας. Μάγειρας είναι το επαγγελμά μου αυτή τη στιγμή. Και δεν έχω λάβει και ποτέ καμία δομημένη, ας το πούμε, παιδεία στη μαγειρική. Όπως επίσης θυμάμαι ότι όταν ξεκίνησα τη δουλειά δεν πίστεψα ότι κανείς θα πληρώνει για να ακούσει το... για να φάει το φαγητό μου με τίποτα. Το να θυμάσαι βέβαια τις γεύσεις είναι μεγάλο προσόν, έτσι. Δεν ξέρω πόσοι από όλους τους σεφ που έχουμε γνωρίσει τα τελευταία χρόνια θυμούνται τις γεύσεις πραγματικά και μπορούν να τις αναπαράξουν. Εγώ το θεωρώ μεγάλο προσόν γιατί είναι μέρος των αναμνήσεών μου. Είναι μια ανάμνηση που δεν είναι μόνο στο μυαλό, είναι και στο... δεν ξέρω που αλλού, αλλά τέλος πάντων είναι ωραίο να μπορεί να φέρεις πίσω σου μια γεύση. Συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Οτιδήποτε ερωτήσεις έχετε μπορείτε να τις βάζετε στο Q&A είτε ακόμα και στο chat. Ή μπορείτε και να σηκώσετε χέρι και να σας κάνουμε promote σε panelist και να σας δούμε αν θέλετε και να θέσετε την ερώτηση και απευθείας όπως η Εύα πριν. Νομίζω ότι έδωσες τροφή για σκέψη και δεν έχει πολλές ερωτήσεις. Σκεφτόμαστε όλοι. Εφόσον λοιπόν βλέπω ότι δεν υπάρχουν ερωτήσεις, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κλείσουμε για σήμερα και δεν θα μπορούσα να φανταστώ έτσι καλύτερο κλείσιμο, γιατί το θέμα της αλλαγής και το πώς το παρουσίασες εσύ μας δίνει και μια πάρα πολύ καλή γέφυρα για την αλλαγή που θα κάνουμε και εμείς από το Σεπτέμβριο. Γιατί και εμείς σταματάμε σήμερα αυτό το ταξίδι των 3 μηνών. Κάθε εβδομάδα είχαμε ένα διαφορετικό webinar με ένα διαφορετικό θέμα και με ένα διαφορετικό άνθρωπο. Και όπως είπες και εσύ στην αρχή, πραγματικά μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε κι εμείς και να βγάλουμε προς τα έξω όλο το εύρος που έχει η κοινότητα, η ευρύτερη κοινότητα του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Όπως είπα και πριν, θα επανέλθουμε το Σεπτέμβριο με νέους ομιλητές, νέα θεματολογία, διαφορετική ίσως δομή. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ζητήσω από όλους όσους μας έχουν παρακολουθήσει και εσάς που είσαστε μαζί μας, να μας στείλετε τα σχόλιά σας, να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα μαζί σας τα οποία έχουν ενδιαφέρον, είναι χρήσιμα, είναι σχετικά, οπότε το feedback σας είναι πάρα πολύ και οι προτάσεις σας πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, να πω για όλους όσους είστε γονείς, γιατί είχαμε αρκετούς γονείς σήμερα και την χάρη να είσαστε και απόφοιτοι, να εγγραφείτε στην πλατφόρμα ACG Connect, των αποφοιτών, acgconnect.org, γιατί έτσι βοηθάμε να διευρυνθεί και αυτή η ψηφιακή κοινότητα και να μπορείτε να βρίσκεστε και μεταξύ σας πολύ εύκολα και εμείς να είμαστε σε επικοινωνία και να μην χάνετε και όλα τα νέα και να μπορείτε κι εσείς βέβαια να έχετε διάδραση. Γιώργο, ευχαριστούμε και πάλι. Καλή επιτυχία σε όποια καινούργια αλλαγή κάνεις, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα κάνεις κι άλλες. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους μας στήριξαν σε αυτή την προσπάθεια που ήταν λίγο πιλωτική. Ραντεβού το Σεπτέμβριο, αλλά θα είμαστε εδώ για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν ενδιάμεσα και μαζί μας. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους που παραβρέθηκαν. Ευχαριστώ πολύ εσάς για την ζεστή φιλοξενία. Καλή τύχη στις επόμενες αλλαγές που θα έρθουν για όλους μας. Γιατί δεν τις αποφέρουμε. Καλή τύχη σε όλους μας. Και καλή δύναμη. Καλά φιλιά. Γεια χαρά.